Σέθα. Κούνας βρίσκει το διάδρομο, θα πάρει φάουλ πρώτου δεκαλέπτου. Εδώ πολύ ωραία. Φλέμινγκ περνάει, αφήνει την μπάλα στο Αλέκη, θα βγάλει έξω. Βίτσε, Χόλιμον προσποιείται, βήματα. Ο Αποέλ, ο οποίος δέχτηκε ένα σερί στο πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ βλέπουμε τον Φίλτς, ο οποίος θα πάρει φάουλ. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Μπρουξ περνάει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και στο χέρι. Έθα στο κατέβασμα της μπάλας, ο Βίτσε πέρασε και θα πάρει φάουλ. Ο Βίτσε βρίσκει τον Τζόνσον, ο οποίος σουτάρει με τη λήξη του χρόνου και ευστοχή. Τζόνσον φτάνει τους 9 και τώρα απάντησε από τον Μπέικερ. Θέλει να τρυπώσει στην άμυνα του από Αποέλ και να τα καταφέρει. Ο Γκάρι περνάει, κλείνει ωραία εκεί ο Μπρουξ, αλλά ο Γκάρι με αυτό το σουτάρει για 2 και ευστοχή ο Ράιτ. Ο Βίτσε, αυτό τον Παπαμιχαήλ που σουτάρει για 3. Μέσα τρίποντο. Την πρώτη πάσα. Γενική ο Τζόνσον τελικά βρίσκει τον Χρήστου. Χρήστου που κατεβάζει γρήγορα. Εδώ έχει επιθετικό φάουλ από τον Χρήστου για την ΕΘΑ. Τη σου τρυπώνει, βρίσκει ωραία τον Τζόνσον. Πολύ ωραία κίνηση. Δύο λεπτό περίπου τη αναμέτρηση. Να δούμε τον Ιερονιμίδη. Μουρ θα πάρει φάουλ. Ο Μουρ βρίσκει τελικά τον Τζόνσον, έστω και αν η μπάλα πέρασε πρώτα από το ταμπλό. Χόλιμον σηκώνεται. Γκάρι ξεμακάρι στο σουτάρι για 3. Έπεσε πάνω του και του έκανε φάουλ. Πήρε το rebound, βρίσκει γρήγορα τον Γκάρι. Ανάποδο λέει απάστοχο, ήρθε όμως ο Μπέικερ. Τώρα στη γωνία δεν θα σουτάρει για 3. Θα προτιμήσει τη διείσδυση. Δεύτερη προσπάθεια από τον Βασίλη τον Κούνα. Πιο δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Κούνας αφήνει εύκολα την μπάλα στον Παναγιώτη και να πάρει ένα επιθετικό rebound χωρίς επιτυχία. Ο Γκάρι στο ευθυνιασμό. Πολύ ωραία κίνηση. Μπρουξ έκλεψε. Βίτσε. Πιέζει και κάνει φάουλ. Φλέμι. Στη γωνία Ιερονιμίδης για 3. Ευστοχή. Μέχρι το τέλος της περίοδου. Εδώ προσπαθεί και βάζει πάρα πολύ δύσκολο. Τζόνσον ποστάρει. Πολύ ωραία το Φίλτς εκεί. Βάζει γρήγορος ευθυνιασμός για τον Αποέλ και follow μετά το άστοχο σου του Φλέμινγκ. Όπου ποστάρει τον Μπέικερ, είναι και ο Τζόνσον και ο Φίλτς εκεί για βοήθεια. Ο Τζόνσον από το ύψος των βολών. Αυτός δεν έχει φανεί καθόλου. Ο Κούνας τρομερός stop από τον Τζόνσον. Και ωραία τον Μπέικερ, αυτός κάνει κοντό σουτ. Το rebound το πήρε ο Τζόνσον, ο οποίος έκανε κακή πάσα. Τελικά Μπρουξ για 3. Η μπάλα να πηδάει και καταλήγει στο καλάθι στο τέλος της περίοδου. Για να δούμε, Κούνας στον Μπέικερ, ο οποίος εξεμακάρει ξεχασμένος εκεί από Μουρ. Βρίσκει το διάδρομο, βγήκε ο Παναγιώτου πάνω του. Έβαλε το καλάθι ο Μουρ με τη λίξη. Άτυχος εδώ ο νεαρός, ο Μουρ. Θα ξεφύγει από τον Χρήστου, από τον σέντερ της ΕΘΑ. Ο Ράιτ αποφεύγει και παίρνει φάουλ. Τελικά προσπαθούν να βρουν τον Μπέικερ. Βγαίνει ωραία ο Τζόνσον και κλέβει. Βγάζει και την ασίστ για τον ευθυνιασμό. Σηκώνεται και καρφώνει ο Ράιτ. Ριμπάντ από τον Μουρ. Στον Κούνα. Ο Κούνας στον ευθυνιασμό. Σηκώνεται, τον σταματάει αυτό καλού. Ο Μπρουξ γρήγορα στον Χόλιμον που σουτάρει για 3. Μέσα. 64. Φλέμινγκ. Κάνει ωραία κίνηση ο Φλέμινγκ εδώ. Παίζει τον πάνω του. Χόλιμον προσποιείται πάρα πολύ ωραία. Στη γωνία ο Μπρουξ για 3. Μέσα και αυτό. Και το παιχνίδι στα ίσα για τα τελευταία 6,5 λεπτά του. Κούνας θέλει να απαντήσει και το κάνει. Και το παιχνίδι στα ίσα για τα τελευταία 6,5 λεπτά του. Κούνας θέλει να απαντήσει και το κάνει. Τρόμπερ. Είχαμε και ένα πέσιμο από τον Γκάρι εκεί. Σηκώθηκε ο Αμερικανός. Δεν έχει κάτι στη συνέχεια. Το βγάζει γρήγορα στον Παπαμιχαήλ. Προσποιείται σουτάρ για 3. Με τη λήξη χρόνου ευστοχή. 3:52 για το τέλος. Φάουλ από τον Χόλιμον. 3:52 για το τέλος. Φάουλ από τον Χόλιμον. Σουτάρι για 3 και ευστοχή ο Γκάρι. Και βγαίνει ο Τζόνσον, μαζεύει επιθετικό rebound. Θέλει να βάλει και το καλάθι και θα το κάνει. 70. Στον Μπέικερ σουτάρι αμέσως για 3 αστοχή. Ο Φίλτς παίρνει επιθετικό rebound και θα πάρει και φάουλ. Έλεγα ότι θέλει και γρήγορη επίθεση. Ο Βίτσα γρήγορα στο Χόλιμον που σουτάρει για 3. Φάουλ. Δεν θα βάλει το τρίπο. Τον κλείνει ο Βίτσο. Κούνας θα πάει στο drive. Αστοχή. Παναγιώτου πήρε το rebound. Από τα...
Χόλιμον σουτάρει αμέσως για τρεις. Η μπάλα να πηδάει, καταλήγει στο καλάθι. Ενώ κλείνεται double team εκεί. Περνάει ωραία στον right. Σηκώνεται αυτός. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα.